Πόσο τζιρό θέλει αυτή ένα διαζύγιο? Συνενετικό. Ελπίζω δηλαδή. Ξέρω τώρα, Μιχάλη, ότι πρέπει πρώτα να παντρευτώ ύστερα από το διαζύγιο. Είναι για μένα πρώτο. Έκανα πρώτα σιγά μου μια παντρεμένη. Έτσι όμω καταλαβαίνει, πρέπει να το οργανώσω όλα τέλεια να τσιμαδεύτηκε για να μην μείνει ούτε μια μέρα. Να μην τόσοι βλακείς που κάνεις. Ποιος σου έδωκε το δικαίωμα να λύσεις ψέματα σε σπίτι μου? Κάτσε ρε, Αντρέα, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις? Πρώτη σου τελευταία φορά. Εάν το ξανακάμεις το πράγμα, θα έρθει το σπίτι σου στα παπαούλα της μάνας σου. Καταλαβες? Γεια σου. Δεν μας συστήσε κανείς. Είμαι η Δανάη. Ανιψιά του Δημήτρη. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Δεν είμαι ανιψιός κανενός. Φίλος της Αθηνάς. Στην υγειά μας. Παραδέχτηκες το. Έμαθεν το. Μα τι ωραία νέα του τα που μιλάρεις, ρε αγάπη μου. Εν το πιστεύω. Εσύ αφού το μάθε, γιατί να έρχεσαι? Ουλά εύκολα δε έσωσε, αγάπη μου. Εν τρεις ώρες που μιλούσαμε, γίναμε χάλια. Έναν εύκολες καταστάσεις του δεσμόρου μου. Ξέρω τον που μικρό κοριτσάκι του Λούκα. Και τον ευαρέθηκες ακόμα? Να σοβαρεύτες καμιά φορά? Όχι βέβαια. Αφού γι' αυτό μου ερωτεύτηκες για την πελάρα μου, ναι. Όχι μόνο. Τα κάμε λίγη υπομονή. Μα αφού τώρα ξέρει, ρε αγάπη μου, γιατί να κρυφκόμαστε? Να σου πω, σε λίγη διακριτικότητα δεν πειράζει. Επειδή το έμαθαν τώρα έτσι, επιδεικτικά να μην πάω σπίτι. Τέλος πάντων, αφήνω όσο ήρθε πελάτης. Έλα, bye. Ανδρέα, πότε ήρθες και πρώτα έναν τρόπο να μαζευκιάς? Τι είπες? Δεν μπορεί, φίλε, παίζεις μας το εγκόκνητο. Sorry, ρε φίλε, φαίνεται πολλά. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Κάτσετε, είμαι και εγώ μόνος μου, δάμε. Να μου κάνεις να πίνεις τα μόνος σου? Κάποτε χρειάζεται. Σας συστήσω, Ανδρέα, σε φίλος μου από τα παλιά και μεταξύ άλλων φοιτητής ιατρικής, ο Παύλος διαφημιστής. Μεταξύ άλλων, πολλών άλλων φίλων. Χάρηκα. Να πιείτε κάτι? Ναι. Ηλία! Βάλω ποτό. Ρε φίλε, μεν τον παρεξηγείς, είναι καλό παιδί κατά, αλλά απλά επαντρέψε τη δική του πρόσφατα. Άτε ρε. Με άλλο φυσικά. Γι' αυτό ήταν όπως το λείψαμε. Μαράζια. Σιώπα και σταμάτα, αλλά είσαι βλακίες. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει. Θα σου πω, πες μου τη δική σου αλλούν την Αθήνα, Παπα Ιωάννου. Ναι, ξέρεις το. Εγνώρισα ότι. Εγκολητή μιας γνωστής μου. Ξέρεις, πρόσφατα τρακάρα με βασικά και παραλέει να εισιτήρω στον άλλον κόσμο. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Είσαι το παιδί που με τη μοτόρα μου τρακάρα. Ναι, σοβαρά μιλάμε. Τα μιξής που είναι ο κόσμος, ρε. Ρε, έλα σου πω τώρα τη φίλη σου, την κολλητή της Αθηνάς, λέω την Έλενα αναγνώστου. Ναι, ξέρεις τι. Ναι, ρε φίλε, ξέρω ότι είναι φίλη μου χρόνια. Ρε, ξέρεις ποια είναι, τρίτη μου έπιασε τηλέφωνο και ζήτησε μου το τηλέφωνο σου, θα το δώσει της Αθηνάς, τότε που την έπιασε ο κακός σύζυγος. Ναι, θυμήθηκα και κόψε. Λοιπόν, άντε, στην υγεία των γνωστών σας.
Ξέρω πολλά και να ζητήκω τελικά. Σε προπάντως αδυναμία της παντρεμένας.